μαγευτικές εικόνες με την αγριεμένη θάλασσα που φτάνει μέχρι τις εισόδους των καταστημάτων του Ενετικού Λιμανιού κράτησαν τόσο όσο ήταν αρκετό για να δημιουργήσουν αυτό το σκηνικό. Τόνοι από άμμο και φερτά υλικά συσσωρευμένοι στις αυλές των κλειστών επιμήνες καφέ και εστιατορίων της ακτής Κουντουριώτη. Τα φαινόμενα εξασθένησαν, η καλοκαιρία αποκαταστάθηκε και οι ιδιώτες εργολάβος μαζί με τα συνεργεία του Δήμου Χανίων ανέλαβαν από νωρίς το πρωί δράση. Μετά την κακοκαιρία ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί να καθαρίζουμε το λιμάνι σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων και με τη ΔΕΔΕΣΑ. Έχει κάνει, όπως βλέπετε, αρκετά χώματα, αρκετή άμμο. Μέχρι το μεσημέρι το λιμάνι θα είναι καθαρό. Σε λίγο θα έρθει ένα άρθρο να καθαρίσει όλο το χώρο. Με το γέρο δεν μπορούμε να το βάλουμε, ούτε ο ίδιος ο Θεός. Απλά και εμείς προσπαθούμε να καθαρίσουμε την πόλη, ό,τι γίνεται να το βαστάμε πιο καθαρή. Τα συνεργεία του Δήμου Χανίων αυτή τη φορά έφτασαν μέχρι την πλατεία πίσω από το γυαλί τζαμί, που τις προηγούμενες ημέρες η θάλασσα κάλυπτε τα πάντα. Η θέση του λιμανιού σε συνδυασμό με την απουσία κυματοθραυστών δημιουργούν σε κάθε χειμερινή περίοδο τα ίδια προβλήματα. Το ενετικό λιμάνι γίνεται απροσπέλαστο και οι επιχειρήσεις είναι αθωράκιστες στον κυματισμό. Η δουλειά γίνεται με φτιάρια, διότι βλέπετε ακόμα και μέσα στα καταστήματα έχει εισχωρήσει. Θα καθαρίσουμε παντού όλο το χώρο όπου χρειάζεται, έτσι για να βοηθήσουμε και τους καταστηματάρχες. Λόγω του ότι έχουν κλειστά και δεν έχουν προσωπικό, θα το έχουμε εντολή από το Δήμο και από τον αντιδήμαρχο τον κύριο Τσουπάκη να περάσουμε από παντού, από όλα τα καταστήματα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Αν και με κλειστά καταστήματα λόγω των υφιστάμενων περιορισμών, το ενετικό λιμάνι των Χανίων διατηρεί τη γοητεία του, αλλάζοντας φυσιογνωμία ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.